Παιδιά του Πειραιά, Μάνος Χατζηδάκης. Αγαπητοί μου φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα, Ελλάδα. Boker Tov, Israel. Welcome to LA Greek Hebrew Radio. Το όνομά μου είναι Σοφιάνα Βεράκη. Η εκπομπή μου ονομάζεται Greek Voice. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αξέχαστο, αείμνηστο, υπέροχο Μάνο Χατζηδάκη. Επίσης, θα μιλήσουμε και σημερινά φλεγόμενα θέματα. Επανερχόμεθα στη βιογραφία του αείμνηστου Μάνου Χατζηδάκη, του κορυφαίου Έλληνα. Ο Μάνος Εμμανουήλ Χατζηδάκης γεννήθηκε στην Ξάνθη 23 Οκτωβρίου 1925 και πέθανε στην Αθήνα 15 Ιουνίου 1994. Ήταν κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας. Είναι βραβευμένος με βραβείο Όσκαρ. Θεωρείται ο πρώτος που συνέδεσε με το έργο του θεωρητικό και συνθετικό τη λόγια μουσική με τη λαϊκή μουσική παράδοση. Πολλά από τα εκατοντάδες έργα του αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικά. Γέννηση και νεανικά χρόνια. Η πρώτη εμφάνιση του Χατζηδάκη ως συνθέτη πραγματοποιείται το 1944 σε ηλικία 19 ετών με τη συμμετοχή του στο έργο «Τελευταίος Ασπροκόκορας» του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κούν. Στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης ο Χατζηδάκης θα παρακολουθήσει και μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο ίδιος ο Κούν θα τον προτρέψει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα αποδειχτεί ιδιαίτερα παραγωγική και θα διαρκέσει περίπου 15 χρόνια. Τέλος, το 1946 καταγράφεται η πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο στην ταινία «Αδούλωτη σκλάβη». Στην περίοδο αυτή ο Χατζηδάκης αποκαλύπτει το ρεμπέτικο τραγούδι και γίνεται ο πρώτος που θα μελετήσει σε βάθος και θα κατανοήσει την αξία του.
Στις 31 Ιανουαρίου 1949, σε ηλικία 23 ετών, δίνει στο θέατρο τέχνης τη διάσημη διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι, μέσω της οποίας προσέδωσε ευρωπαϊκής προέλευσης αξίες στο ρεμπέτικο. Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικό διευθυντή του ελληνικού χοροδράματος της Ραλούς Μάνου, όπου παρουσιάζει τα 4 μπαλέτα του: Μαρσίας 1950, 6 λαϊκές ζωγραφιές 1951, το Καταραμένο Φίδι 1951 και Ερημιά 1958. Την ίδια εποχή ο τραγουδός Μαρίκα Κότοπουλη αναθέτει στο Χατζηδάκη τη σύνδεση της μουσικής για τις Χοηφόρους 1950 από την Ορέστια του Εσχύλου. Το γεγονός αυτό αποτελεί την απαρχή του Χατζηδάκη με το αρχαίο δράμα. Μερικές από τις τραγωδίες και κωμωδίες για τις οποίες θα γράψει μουσική είναι η Μύδια 1956, ο Κύκλοπας 1959, οι Βάνχες 1962, οι Εκκλησιάζουσες 1956, η Λυσιστράτη 1957 και οι Όρνηθες 1959. Το 1950 ο Χατζηδάκης συνεργάζεται με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγουδία του ποιητή «Ο θάνατος του Διγενή». Την ίδια περίοδο γράφει σημαντικά μουσικά έργα όπως τα πιανιστικά έργα «Ιωνική Σουίτα» 1952 και «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα» το 1947. Το πρώτο από 51 έργα που ο ίδιος ξεχωρίζει με ιδιαίτερη αρρύθμιση ανάμεσα στο σύνολο της δημιουργίας του ως όπους 1, καθώς και τον κύκλο τραγουδιών «Ο Κύκλος», αφιερωμένο στον Κάρλος Νόβι Σαντζέστ για το θάνατο του κοινού φίλου. Ας πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι που είναι τόσο υπέροχο. Μάνος Χατζηδάκης, μην το ρωτάς τον ουρανό. Λόγος το λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μανδύλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα τα χείλη σου. Σκοτεινό
ξένη κρύφα μας χτύπησε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Επανερχόμεθα στη βιογραφία του αείμνηστου και κορυφαίου Έλληνα Μάνου Χατζηδάκη. Η μεγάλη δημοσιότητα. Το 1957 ξεκινά μία περίοδος έντονης δημιουργικής δράσης. Ο Χατζηδάκης συνθέτει ασταμάτητα για το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπου το έργο του γνωρίζει μεγάλη δημοφιλία, ενώ παράλληλα γράφει και πολλά σημαντικά μουσικά έργα. Το 1960 ήταν μία χρονιά με διακρίσεις και βραβεία. Το πρώτο βραβείο του στη δεύτερη φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού για το Κυπαρισάκι και την Τιμωρία με την Ανά Μούσχουρη. Απέσπασε το βραβείο για τη μουσική του στο Ποτάμι του Νίκου Κόνδωρου. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης έγραψε «Τα παιδιά του Πειραιά». Για το «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν, που έκαναν το γύρο του κόσμου αποδίδοντας το συνθέτη και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού την επόμενη χρονιά, και επίσης συνέδεσε μουσική για τα θεατρικά έργα «Ευρυδίκη» του Ζαν Ανίουι, «Το γλυκό πουλί της Νιώτης», «Ο θάνατος του Διγενή» του Άγγελου Σικελιανού, «Η τύχη της Μαρούλας» του Δημητρίου Κορομιλά και για πολλές ταινίες. Ανάμεσά τους «Η Μανταλένα», «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Το κοροϊδάκι της Δεσποινής», «Η κυρία Δήμαρχος», «Το κλωτσοφούσκι», «Ραντεβού στην Κέρκυρα». Το 1961 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά». Η βράβευση αυτή του έδωσε παγκόσμια δημοσιότητα, την οποία ο Χατζηδάκης προσπάθησε να αποφύγει με κάθε τρόπο, θεωρώντας ότι του στερούσε τη δυνατότητα να διαμορφώσει ο ίδιος τη σχέση του με την ακροατή του. Για μένα το Όσκαρ δεν αποτελεί στεφάνωμα μιας σταδιοδρομίας, αλλά του αληθινό μου ξεκίνημα. Ήταν η απάντηση δήλωση του συνθέτη. «Τα παιδιά του Πειραιά» έφεραν στην Ελλάδα το δεύτερο Όσκαρ 15 χρόνια μετά την Κατίνα Παξινού και το δικό της Όσκαρ για την ερμηνεία στην ταινία «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη για το «Ποτέ την Κυριακή» που έκανε το γύρο του κόσμου επικράτησε των άλλων υποψηφίων, προσφέροντας στον Έλληνα δημιουργό μια διεθνή διάκριση. Ήταν μια βράβευση την οποία ο ίδιος δεν αντιμετώπισε ποτέ ως ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του. Μπορεί ένα απλό τραγούδι να του έφερε το Όσκαρ. Οι φιλοδοξίες του όμως και οι υποχρεώσεις μου δεν σταματούν σε αυτό, έλεγε. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Μάνος Χατζηδάκης, «Το χαμόγελο της Τσακόντα». Thank you.
Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε από το Los Angeles. Welcome to LA Greek Hebrew Radio. Τι ωραία περνούσε ο κόσμος. Διασκέδαζε, έβλεπε θεατρικές παραστάσεις, πήγαινε στα μουσεία, στην όπερα, στον κινηματογράφο, έκανε ταξίδια. Και τώρα με την πανδημία του κορονοϊού, ο κόσμος απομονώθηκε στα σπίτια του από φόβο. Κλειστήκανε τα πάντα. Ο κορονοϊός είναι μια μεγάλη πανδημία που έχει χτυπήσει όλη την ανθρωπότητα παγκοσμίως και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά θύματα. Πρέπει να προσέχουμε να μένουμε σπίτια όλοι. Μην αγκαλιάζετε κανένα μέχρι να βρούμε το εμβόλιο για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτόν τον ιό. Να βάζουμε γάντια και αντισηπτικό συχνά. Να πλένουμε τα χέρια μας. Να μην βρισκόμαστε σε πολύ κόσμο, να κρατάμε αποστάσεις. Οι άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι πρώτη φορά εμείς δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Περιμένουμε να γίνει το θαύμα, να βρεθεί το εμβόλιο. Δεν χρειάζεται πανικός. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πρέπει να ακούμε και να παίρνουμε σοβαρά αυτά που λένε οι γιατροί και οι επιστήμονες. Εύχομαι όλα να τελειώσουν γρήγορα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Όμορφο, υπέροχο. Ο Μαξάς με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το χέρι και μην το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων που αγαπάς. Ας το τα μάξι μονάχο να κυλάει κι όπου κι αν πάει για μένα είναι καλά. Όλα είναι εντάξει κι αγάπη μου είναι πλά. Όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων που αγαπάς. Όλα γύρω μου είναι ωραία και έχω την αγάπη μου παρέα δίπλα μου εδώ να. Ας τη ρόδα να γυρίζει, μια τρελή χαρά με πλημμυρίζει και με κυβερνά. Όλα είναι εντάξει κι αγάπη μου είναι πλάι κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Ας το τα μάξι μονάχο να κυλάει κι όπου κι αν πάει για μένα είναι καλά. Καροτσέρι, καροτσέρι, ας το καμουτσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Νταραμπά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Thank you. I love you. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.